Ξεκινάμε το πρώτο βιντεάκι, φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horseic. Σήμερα Τετάρτη και 23. Είμαι ακριβώς πίσω από την από τον τομέα 4, θύρα 22, όπου εχθές έπεσε μπετό. Τα παλικάρια λένε πάρε και εμάς, κάτσε να τα στο πάρω, να τα πάρω. Πείτε καλησπέρα στην κάμερα, παιδιά. Ωραία, για να μην λέτε ότι δεν τους ρωτάω, μόνοι τους θέλουν να βγουν στην οθόνη. Έτσι, τώρα αυτά που κάνουν είναι βάζουν τσέρκια σε όλο το μήκος και το πλάτος της κάθε σιδερένιας κολόνας. Είναι η τελευταία κολόνα αυτή σε αυτό το επίπεδο. Μία από τις υπόλοιπες είναι τελευταία, έτσι. Άλλο παραπάνω δεν θα υψωθεί από πλευράς κολόνων η θύρα 22 τομέας 4. Είναι οι τελευταίες κολόνες σε ύψος. Ας το πάρει ο φακός σε ένα γενικό πλάνο. Εδώ μετά του Δήμου το χώρο. Έτσι είναι, παιδιά, ο χώρος του Δήμου. Θα το πάρω σε άλλο βιντεάκι αυτό. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στον τομέα 4. Υπάρχουν με το μάτι ορατές για μένα τώρα από την πλάτη 2, 4, 6, 7, 8 και 2, 10 κολόνες. 10 κολόνες φυσικά είναι πισινές, έτσι. Προς το άλσος. 10 κολόνες. Ακούτε τα ομπουνιτά, έχει ξεκινήσει να βρέχει. Βγάμε πάρα πολύ για την κάμερα. Δεν είναι και φτηνή. Okay. Συνεχίζει με το γράψιμο εδώ και καταγράφουμε το τι γίνεται στον τομέα 4. Εχθές στρώθηκε με μπετό όλη η επιφάνεια. Γεια σου, φίλε. Και τώρα βλέπουμε εδώ την αποκάλυψη του στιθέου. Βλέπουμε το στιθέο να είναι αποκαλυμμένο. Τουλάχιστον στη μισή επιφάνεια, γιατί από εκεί που είναι η τσιμεντόλιθη πάνω από το καμαράκι αυτό του Δήμου, δεν έχω ορατότητα. Εδώ τα παλικάρια τώρα τσερκώνουν τις κολόνες, όλες τις κολόνες τις βάζουν τσέρκια, έτσι ώστε μέσα εκεί να πέσει το τελευταίο, ας πούμε, μπετό. Παραπάνω δεν θα έχει. Πιστεύω να καταλάβατε με λίγα λόγια το τι γίνεται στη Βασίλισσα θύρα 22 τομέας 4 από την πλάτη που παίρνει η κάμερα. Έτσι. Τώρα και από τα δυτικά το τι γίνεται. Οι εργασίες δεν περιορίζονται μόνο στην ταράτσα του τετάρτου ορόφου, όπου σας είπα και στο πριν λίγο ότι οι κολόνες τσερκώνονται. Έτσι, βλέπετε τα τσέρκια έχουν φτάσει. Γεια σου, φίλε. Η κολόνα συγκεκριμένη εδώ έχει τσερκωθεί από τη βάση μέχρι το ταβάνι της, ολόκληρη. Έτσι θα γίνουν και οι υπόλοιπες. Δεν έχει τώρα εδώ πλέον αναμονές. Τσέρκει και μπαίνει μετά το καλούπι και περιμένουμε το μπετό. Α, όπως αυτή εδώ, λόγου χάρη η κολόνα, η οποία, όπως βλέπουμε, ενώ είναι σχισμένη από τη σάριζα, έχει ξεκινήσει το καλούπομα. Αυτή η σάρισα, δεν ξέρω με κάτι μούφες ή πώς θα τις ενώσουν τις υπόλοιπες σάρισες, θα πάνε οι σάρισες προς την πλάτη εδώ και θα μπουν μέσα εδώ, στις πισινές κολόνες, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πάμε λίγο στους πιο κάτω ορόφους, όπου οι εργασίες συνεχίζονται αμύωτα. Δεν εστιάζονται μόνο οι εργασίες στο τομέα 4 και στη θύρα 22 στην ταράτσα. Εστιάζονται και στον τρίτο όροφο με εργασίες με τις συντεργές, τόσο και στον δεύτερο και τρίτο όροφο. Υπάρχουν μέσα εργάτες οι οποίοι κάνουν εργασίες. Το τι εργασίες είναι, εντάξει, ξέρετε, παιδιά, η οικοδομή είναι, να ακούτε τους θορύβους, μεταφέρουν είτε την ξυλία είτε τις συντεργές, πάντως κάνουν εργασίες και μέσα στα τμήματα που θα γίνουν τα γραφεία της ΠΑΕΑΕΚ. Λοιπόν, με αυτό εδώ το βιντεάκι το πρώτο, θα το φωνάζω ζήτω η ΑΕΚ ρε μάγκες, και συνεχίζω με το δεύτερο βίντεο.